των ουρανών. Αλληλούια. Μαζευτήκαμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, από όλη τη Φιλαδέλφια και από όλη τη Χαλκιδόνα, για να τιμήσουμε την Πολιούχο μας, την Παναγία μας, τη Βουρλιώτισσα, την Μητέρα όλων ημών, που όπως ακούσαμε και εχθές εις τον Εσπερινό της, εις όλα εκείνα τα οποία μας είπε ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος κατά τον Θείο Λόγο Του, είναι το πρόσωπο το οποίο για όλους εμάς αποτελεί την απαντοχή μας, την προστάτηδά μας και την ελπίδα ότι όλα με την χάρη και την ευλογία του Υιού της, του Θεού μας, θα πάνε καλύτερα για όλους μας. Φτάνει να πιστεύουμε, φτάνει να έχουμε τη βεβαιότητα ότι εκείνη είναι το δικό μας πρόσωπο. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί μου, ήλθαμε να τιμήσουμε το δικό μας πρόσωπο, την Παναγία μας, τη Βουρλιώτισσα. Και η Πολιούχος μας είναι το στολίδι της περιοχής μας, είναι το καύχημά μας και πρέπει όλοι να μάθουν ότι στην περιοχή αυτή υπάρχει η πανέμορφη αυτή ιστορική εικόνα για να θυμίζει τις ρίζες μας, να θυμίζει την προοπτική μας και να βεβαιώνει το μέλλον μας. Να βεβαιώνει την πορεία μας μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην καθημερινότητα του καθενός. Μία πορεία η οποία είναι δύσκολη, αλλά με τη χάρη και την ευλογία του Θεού και τις πρεσβείες υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου γίνεται καλύτερη, γίνεται πολύ ευκολότερη. Αδελφοί μου, όμως σήμερα μαζί μας ήρθαν να τιμήσουν την υπεραγία Θεοτόκο, όπως σας είπα και εχθές, δύο προσφυλέστατα εις όλους μας πρόσωπα και πολυσέβαστα ταυτόχρονα. Οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος και Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος. Για τον δεύτερο σας μίλησα εχθές, τον ευχαρίστησα και επιτρέψτε μου και σήμερα πάλι να εκφράσω τις ερμές ευχαριστίες μου για την παρουσία του, διότι άφησε τα πολυεύθυνα καθήκοντά του στη Μητρόπολη του στα Γιάννενα και ήρθε μαζί μας για να συνεορτάσει, να συμπροσευχηθεί και να συλλειτουργήσει και να αδεηθεί και εκείνο στην υπεραγία Θεοτόκο. Τον παρακαλούμε λοιπόν να συνεχίσει να προσεύχεται για όλους μας, για τη Μητρόπολη μας, για τον κάθε έναν από εμάς. Όμως, αδελφοί μου, ο Προεξάρχων σήμερα της Ευχαριστιακής Συνάξεως, το πρόσωπο το οποίο, όπως σας είπα και εχθές, είναι και δικό σας πρόσωπο. Είναι Βουρλιώτης Μητροπολίτης. Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος, ο πατέρας του κατάγεται, καταγόταν, γιατί δεν είναι δυστυχώς στην ζωή, από τα βουρλάκια εκείνος. Και αντιλαμβάνεσαι τη δική του συγκίνηση. Και όταν απευθύναμε σε εκείνον την πρόσκληση να έρθει και να προωθεί των πανηγυρικών εκδηλώσεων, αμέσως απεδέχθη και ήρθε μαζί μας για να συνεορτάσει σήμερα, να συλλειτουργήσει και να προεξάρχει και να είναι εκείνος ο αρχιθήτης ο οποίος θα τελέσει σήμερα τη Θεία Ευχαριστία και θα μεταδώσει σε όλους μας το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος είναι ένα πρόσωπο το οποίο τιμά με την παρουσία του την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος και διακονεί την Οικουμενική Ορθοδοξία. Ο Θεός τον έχει αξιώσει να έχει πολλά χαρίσματα. Είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας κατά την περίοδο αυτή. Έχει εκπροσωπήσει την Εκκλησία της Ελλάδος σε πολλά συνέδρια. Έχει σπουδάσει την θεολογία σε πολλές χώρες, ομιλεί αρκετές γλώσσες και αποτελεί ένα καύχημα της Εκκλησίας μας, διότι στο πρόσωπό του όλοι εμείς οι νεότεροι ιεράρχες βλέπουμε τον έμπειρο ιεράρχη, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος μπορεί να καθοδηγήσει όλους εμάς με ασφάλεια και να εκπροσωπεί, όπως σας είπα, την Εκκλησία μας σε όλα εκείνα τα δύσκολα τα οποία πρέπει πάντοτε η Εκκλησία μας να εκπροσωπηθεί εκτός και εντός Ελλάδος και να είσαστε όλοι βέβαιοι ότι ο λόγος του πάντοτε είναι άλλα τηρητημένος. Είναι λόγος θεολογικός, λόγος ελληνικός, λόγος πραγματικός και ανθρώπινος, ο οποίος μπορεί πάντοτε να οικοδομεί τον κάθεναν από εμάς. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του. Τον ευγνωμονούμε που και εκείνος άφησε την Καλαμάτα, την όμορφη εκείνη πόλη της Μεσσηνίας, για να έρθει κοντά μας και τον παρακαλούμε να απευθύνει εκείνος σήμερα λόγους ενισχυτικούς, λόγους παραμυθητικούς, λόγους εγκαρδίους για την υπεραγία μας, τη Δέσποινά μας, τη Βουρλιώτισσά μας
και τον παρακαλούμε πάντοτε να ευλογεί και να αγιάζει τη Μητρόπολη μας. Σεβασμιότατε Άγιε Μεσσηνίας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.